Πού είναι ο Δημήτρης? Ο Δημήτρης έπρεπε να έχει έρθει, μου είπε ότι θα πεταχτεί από το θέατρο να με δει λίγο. Εκτός αν πέρασε από τη Φίνος Φιλμ, είχε κάτι να συζητήσει με το Φίφι. Ανάτος μου, φαίνεται έρχεται. Δημήτρη! Γεια σας! Έλα, γεια σας! Γεια σου, παιδί μου! Γεια σου, αρκετός από εδώ, χρόνια πολλά! Μας βλέπεις στην τηλεόραση! Πω, πω, γιατί τηλεόραση, είναι μεγάλη ιστορία. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Ελπίζω δεν θα αποδώσεις σε όσους έλειπαν από το θέατρο σαν αίτιο την τηλεόραση, ε. Όχι, όχι, όχι. Πώς πήγε απόψε? Καλούτσι. Μα μην ξεχνάτε, όπως είναι χαρτιά. Τώρα παίζουν χαρτιά, ο κόσμος παίζει. Αναλογιστήκατε ποτέ αν αυτή η πίεση από την βιομηχανία, βιοτεχνία μάλλον τότε, του ελληνικού κινηματογράφου, από τον Φίνο, από την εταιρεία, ήταν αυτή που οδήγησε στην ένωση αυτών των δύο ανθρώπων? Θέλω να πω, εάν αυτό το ζευγάρι δεν μπούλαγε. Δεν μπούλαγε. Κάνατε τις δύο πρώτες ταινίες και δεν μπούλαγε το ζευγάρι. Ναι, ναι. Και δεν γινότανε το μυθικό ζευγάρι του ελληνικού κινηματογράφου. Θα φτάνατε στο να ζήσετε μαζί στη συνέχεια? Θέλω να πω, μήπως ο μύθος ήρθε και έσπρωξε αυτή την ένωση? Ή όχι? Ή ήταν έρωτα? Εγώ πιστεύω ότι εάν δεν μπούλαγε το ζευγάρι, εάν ήταν μια... ήταν λίγο πιο χαμηλά. Δεν είχε το ψευθεί απάνω, αν δεν είχε πιο χαμηλά. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε ακόμα με την Αλίκη μαζί. Και το λέω αυτό μέσα από την καρδιά μου. Καθαρή κουβέντα, αντρίκια κουβέντα. Ναι. Θα είχαμε κάνει και άλλο παιδί, θα είχαμε κάνει και... Θα ζούσαμε πιο φυσιολογικά. Δεν ζούσαμε φυσιολογικά. Το μικρόβιο της προβολής και του εμπορίου... Και τέλος πάντων, από αυτό το δεσμό έμεινα αυτές τις ταινίες. Αλλά πάνω απ' όλα, από αυτό το δεσμό υπάρχει ο Γιάννης. Οι εφημερίδες ασχολιόντουσαν με κάθε σας κίνηση. Το αν θα παντρευτείτε, το πώς παντρευτήκατε, το πού θα πάτε, το τι θα κάνετε. Όταν... και θα παρεθούμε, βγήκαν πρωτοσέλιδα με τίτλους σαν να έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, όλες οι εφημερίδες. Όλα αυτά, όμως, σε συνέχεια... Είχανε κακή επίδραση. Είχανε κακή επίδραση. Ζούσαμε συνέχεια μαζί. Ξυπνάγαμε μαζί. Μετά πηγαίναμε στο γύρισμα μαζί. Μετά πηγαίναμε και κάναμε δύο παραστάσεις. Είχαμε θέατρο μαζί. Όλο αυτό το πράγμα μας στέρισε. Υπερβολική χρήση. Υπερβολική χρήση. Από την άλλη μεριά, να υπάρχει αυτή η πίεση από τους παραγωγούς ότι... Να σας πουλήσουν. Είπα, Μιχαήλ, όχι να μας πουλήσουν, μας είχαν προπουλήσει. Μας είχαν προπουλήσει. Δηλαδή, ο Φίνος έλεγε όταν είχαμε υπογράψει συμβόλαιο και έλεγε, ας πούμε, γιατί τότε υπήρχαν κινηματογράφοι οι οποίοι κλείναν τις ταινίες στο Ηράκλειο, στην Αλεξανδρούπολη. Τι του λέγε, θα πάρεις δύο βουγιουκλάκι από τον Μιχαήλ, θα πάρεις και άλλες πέντε, γιατί γύριζε πολλές ταινίες ο Φίνος. Ήταν βιομηχανία πια, δεν μπορούσε να... Για να πάρεις βουγιουκλάκι, ναι, 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 θα σου φορτώσω και πέντε σαβούρες. Να του φόρτωνε και άλλες πέντε ταινίες. Και τις κλείνανε, τις προπληρώνανε. Μάλιστα. Πριν τις γυρίσουμε τις ταινίες. Και αυτό το πράγμα... Τρομακτική πίεση. Ήταν τρομακτική πίεση. Αχ, αν θα βγει καλή η ταινία. Αχ, αν θα αρέσει. Αν θα... Όταν βλέπεις τις ταινίες αυτές τις παλιές και βλέπεις τον Δημήτρη με την Αλίκη, υπάρχει νοσταλγία, υπάρχει πικρία? Αν αφήσω τον εαυτό μου ελεύθερο θα κλάψει. Θέλω να πιάσω τον εαυτό μου να έχει δακρύσει. Ήταν μια ιστορία που χάραξε την ψυχή μου. Αλλά δεν γινόταν διαφορετικά. Πιστεύεις ότι χάραξε και τη δική της? Ρωτήστε την. Είχα πει κάτι παλιότερα ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν με την Αλίκη δεν είχαμε παντρευτεί. Το λέω για πρώτη φορά. Το εξωγικό σπίτι στο Θεολόγο με την Αλίκη το είχαμε χτίσει μαζί. Με κοινά έξοδα, μάλλον με δικά μου έξοδα. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα και
έμεινα απόξω. Και έμεινα απόξω και από το θέατρο. Και μάλιστα όταν πήγα στο θέατρο να πάρω τα πράγματά μου, το είχαν κλειδώσει. Δεν μπορούσα να κάτσω στην Αθήνα και έφυγα και πήγα στη Θεσσαλονίκη και έπαιξα εκεί. Γι' αυτό σου λέω, όταν θα ακούσει να δημιουργώ, θα μου συμβαίνει κάτι πολύ δυσάρεστο. Όταν πέρασα από το θεολόγο και πήγα στο σπίτι, νόμιζα πως είχα τα κλειδιά εγώ. Εκεί πήγα, λέω, δεν θα, είχαν αλλάξει τις κλειδαρχές. Και έπεσα κάτω εκεί πέρα και έκλαιγα. Γιατί το είχα χτίσει μόνος μου. Μετά πήγα στο αυτοκίνητο, το μόνο που μου είχε μείνει, το μόνο που είχα στο όνομά μου. Πήγα το αυτοκίνητο και έφυγα και πήγα παραλίγο να το ρίξω και αυτό στη θάλασσα και να βγω έξω. Δεν ήθελα ούτε αυτό. Δεν ήθελα να μείνει τίποτα, μα με συνδέει με το παρελθόν αυτό. Να είχε σταματήσει εκεί, να ήταν αυτή η στάση. Και πραγματικά ήταν μια στάση. Και από εκεί και πέρα ήταν ένα νέο ξεκίνημα. Με πάρα πολύ τρομακτικές οικονομικές ανάγκες. Ένας άνθρωπος που είχε γυρίσει 70 ταινίες. Είχε βρεθεί χωρίς σπίτι, χωρίς τίποτα. Χωρίς τα προσωπικά του αντικείμενα, χωρίς τα βιβλία του. Τα βιβλία μου τα δίνανε επειδή γράφανε από όξο, γράφανε τη Δέλτα Πι. Όσα γράφανε Δέλτα Πι με τα Δέλτα Πι με δικαστικό κλητήρα. Ήταν πάρα πολύ σκληρό, απάνθρωπο και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έφυγα στη Θεσσαλονίκη, άφησα τον Γιάννη 5 χρονών στο σπίτι. Μου λείψε τρομερά το παιδί. Στερήθηκα και τη ζωή του πατέρα. Δεν έζησα τη ζωή του πατέρα. Αυτό μου είχε αφήσει μεγάλες, με έχει ματώσει. Ήταν κάτι το αφύσικο. Να έχεις παιδί και να μην ζεις με το παιδί σου.